Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Πάμε ξανά στα θαύματα λοιπόν, με αυτό αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχόμενοι να είστε όλοι και όλες καλά όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, στη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη και βεβαίως μεταφέρει τα νέα των Ελλήνων του κόσμου παντού. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα βραχαία κύματα, 11.645, 94.20 και 99.35 οι τρει συχνότητέ μα στα βραχαία κύματα με αυτόν τον ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο. Μουσική Μπορείτε βεβαίω να μα ακούτε και μέσω διαδικτύου από την κεντρική ιστοσελίδα τη 3 www.r.gr. Επιλέγετε web radio και τη φωνή τη Ελλάδα. Και φυσικά δορυφορικά. Αν έχετε το πιάτο που λέμε, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και ψηφιακά μέσα από το τηλεοπτικό ψηφιακό μπουκέτο. Επιλέγετε λοιπόν και μέσα από την τηλεόραση και ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. το 2106066439 και 2106066204 αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα που χτυπούν στο στούντιο της Φωνή της Ελλάδας δηλαδή στην καρδιά Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και με mail thevoiceofgreece.gr για οτιδήποτε θέλετε, για να προβάλλετε τις δραστηριότητε σας, για τα προβλήματά σας, για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα του σταθμού. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τη σελίδα μας στο facebook πολύ πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα να μας στέλνετε κάποιο μήνυμα και εκεί μας βρίσκεται ως παγκόσμιο ραδιόφωνο η φωνή της Ελλάδας. Ο Χρήστο Γιανόπουλο, αγαπημένο συνάδελφο, ρυθμίζει τον ήχο. Η Νατάσα Βυσαρίωνο είναι στο μικρόφωνο και στα τραγούδια για περίπου μία ώρα κοντά σα η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινέ. Και είμαι ιδιαίτερα ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα ε, γιατί φιλοξενώ εδώ στο στούντιο Έναν ε, άνθρωπο από αρκετά μακριά. Έτσι θα γίνουν οι κουβέντε οι μακρινέ σήμερα. Θα γίνουν εδώ πολύ κοντά. Διαζώσει, δίπλα μου βρίσκεται. Αλλά μα έρχεται από μακριά μα. Έρχεται από το Μόντρεαλ του Καναδά. Είναι ο πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, ο κύριο Νίκο Παγώνη. Καλωσορίσατε στη φωνή τη Ελλάδα. Σα ευχαριστώ που είμαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε αυτή την. Ε, έτσι, πρόσκληση και ήρθατε στον δικό μας εδώ σταθμό στη Φωνή της Ελλάδας στο σταθμό που τόσα χρόνια τώρα είναι και το πρώτο ραδιόφωνο της ΕΡΤ εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού σε όλο τον κόσμο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όχι μόνο γιατί μας έρχεστε από πολύ μακριά μας έρχεστε από τον Καναδά αλλά μιλάμε και για μία ιστορική κοινότητα κύριε Παγώνη και για μία από τις μεγαλύτερες των ε... Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Σα συναγωνίζεται, νομίζω, η Μελβούρνη. Έχετε έναν ανταγωνισμό Να σας εκεί. πω, όσον αφορά σε πληθυσμό, πληθυσμιακά, δεν είμαστε τόσο μεγάλοι. Ε, οι ομογενεί, που βρίσκονται σήμερα στο Μοντρεάλ αριθμούν γύρω στι 80.000. Άρα, λοιπόν, δεν είμαστε από τι πιο, πιο πολύπληθείς. Ναι. Έχουμε όμως οργανώσει την κοινότητά μας έτσι ναι. που σήμερα είναι η πιο μεγάλη οργανωμένη κοινότητα απανταχού στη γη. Γιατί είναι ένας οργανισμός που έχει υπό τη δίκησή του έξι εκκλησίες, ένα σχολείο ημερήσιο, mm -hmm. τρίγλωσσο γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά, στο οποίο φοιτούν γύρω στους 1.400 μαθητές σε έξι διαφορετικά σχολικά κτίρια. Έχουμε συμπληρωματική ε, πέδευση που, που, που διδάσκονται μόνο ελληνικά. Αυτό είναι για τους μαθητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εβδομάδος mm. είναι στα άλλα σχολεία που δεν είναι στην κοινότητά μας, είτε mm. είναι ιδιωτικά είτε ε, θυμόσια, αλλά έρχονται το Σαββατοκύριακο αποκλειστικά για να διδαχτούν την, την ελληνική, ελληνική γλώσσα. γλώσσα, κουλτούρα κτλ. Mm. Έχουμε κοινωνικές υπηρεσίε με ένα πολύ εκτετα... εκτεταμένο δίκτυο mm. για ηλικιωμένους, για απόρους, ε, δίνουν σεμινάρια, ε, διανομή τροφίμων, Πολύ έντονε δομέ αλληλεγγύη, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Το οποίο γίνεται αποκλειστικά στα ελληνικά. Mm -hmm. Έχουμε α, πολιτιστικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει μία ομάδα με την ονομασία Λαογραφικό Εργαστήρι mm -hmm. που αποτελείται γύρω από 600 άτομα που πέσω του χώρου και της φαραδοσιακής πουσικής mm -hmm. διατηρούν όχι μόνο τα ήθη και τα έθιμα αλλά μελετάνε όλη εκείνη τη λαογραφία που για τους περισσότερους είναι άγνωστη έχουμε προσκόπους στέγες ηλικιωμένων φεδικού σταθμούς έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μια μικρή φολιτία να σας τόσο έτσι και μερικές πληροφορίες ενδεικτικές, mm -hmm. έχουμε έναν αιτήσιο προϋπολογισμό γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ και απασχολούμε γύρω στους 280 υπαλλήλους. Υπαλλήλους για όλο αυτό. Για όλο αυτό το Μάλιστα. μεγάλο οικοδόμημα. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, θα μιλάμε για μια απλή κοινότητα που συνήθως είναι μια εκκλησία. Mm -hmm, mm -hmm. Μια εκκλησία με ίσως ένα σχολείο σαββατιανό με ένα χορευτικό. εδώ μου μιλάτε για μια κοινότητα που όπως είπατε έξι εκκλησίες έξι υπάρχονται εκκλησίες, ναι, ουσιαστικά Ναι. έξι εκκλησίες. Ε, Φυσικά είναι υπό την πνευματική mm -hmm. καθοδήγηση και, και διοίκηση, την πνευματική διοίκηση της Μητρόπολης Toronto Καναδά, ναι, ναι. αλλά διοικητικά και περουσιακά αν θέλετε, δηλαδή τα κτίρια των ιερών ναών και εμείς πληρώνουμε τους ιερείς, το τον το τον νέο την το χραματεία, όλα αυτά. Η διαχείριση δηλαδή όλη είναι υπό τη δίκηση, ναι, ναι, τη δίκηση τη δική μας. Ε, η δίκηση αποτελείται 100% από Θέλοντες. Mm -hmm. Το 70% του δικού μου διοικητικού συμβουλίου σήμερα είναι άτομα που γεννηθήκαν εκεί. Μάλιστα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μας αποκλειστικά ελληνικά. ελληνικά αυτό είναι Αν δείτε το τι συμβαίνει στην υπόλοιπο φορια Αμερική, mm -hmm. ιδιαίτερα στις Ηνωμένε Πολιτείες... Η ελληνική γλώσσα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου. Αυτό ισχύει και αλλού στο Καναδά. Ναι. Εμείς όμως επιμένουμε φανατικά ότι θα διατηρήσουμε τη γλώσσα μας στη καθημερινότητά μας. Σας είπα για το σχολείο των ερήσεων. Mm -hmm. Φανταστείτε ότι είναι και μαθητές τρίτης Τέταρτης, πέμπτης γενιάς. Ναι, βέβαια. Είναι παιδιά που δεν ξέρουν πού είναι η Ελλάδα. Την έχουν δει στο χάρτη. Ναι, δεν την έχουν επισκεφθεί. Ορισμένα από αυτά όταν έρχονται στο σχολείο μας δεν μιλάνε ούτε καν ελληνικά. Όταν λοιπόν θα τελειώσουν το δημοτικό σχολείο δηλαδή την έκτη τάξη mm -hmm. όχι μόνο ξέρουν θαυμάσια ελληνικά χωρίς να έχουν ξενική Φοροφορά, αλλά έχουν και ελληνική συνείδηση. Θέλετε να μου πείτε ότι το συγκεκριμένο σχολείο, έτσι γιατί μιλάμε για να το καταλάβουν οι ακροατέ, μιλάμε για ένα ημερήσιο σχολείο, τρίγλωσσο όπω είπατε, γαλλικά, αγγλικά και σαφώ ελληνικά. Είναι ένα σχολείο στο οποίο δεν διδάσκονται μόνο τη γλώσσα, έτσι. Ε, όχι. Είναι τα πάντα. Όχι, ναι. Είναι, ναι, είναι ναι. ένα ε, κανονικό σχολείο. Ναι. Αλλά πλέον έχουν βγαίνοντα από εκεί και την ελληνική συνείδηση. Ουσιαστικά έχουν βρει την ταυτότητά του. Αυτό είναι ακριβώ. Είναι, ακριβώς. είναι ένα, ένα σχολείο που η κύρια γλώσσα είναι γαλλικά. Mm -hmm. Γιατί αυτή είναι η γλώσσα του του Μοντρεάλ. Mm -hmm. Έτσι. Είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι μα, όταν αποφυτούν, επιτυχάνουν σε οποιοδήποτε γυμνάσιο τη επιλογή του, ιδιαίτερα στα, στα ιδιωτικά που θεωρούνται πολύ elite σχολεία, mm -hmm. εκεί πρέπει να δώσουν εξετάσει. Και όλοι οι δικοί μα οι μαθητέ, όλοι να μην τα. Ναι, το... Παραλέον, ένα έτσι, πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα καταλαβαίνω. Πολύ μεγάλο εισάγονται στο γυμνάσιο της δικής τους επιλογής. Mm -hmm. Από τον Αύγουστο του 2016 δημιουργήσαμε ένα όνειρο. Έγινε mm -hmm. ύλη πλέον, υλο, υλο, υλοποιήθηκε mm -hmm. γυμνάσιο. Ah. Με τις ίδιες προδιαγραφές, με το ίδιο πρόγραμμα, με την ίδια κλαχτάρα αν θέλετε για τη διατήρηση της αυτοτητάς μας... Όπως είναι και το θυμοτικό. Mm -hmm. Η αρχή δεν είναι εύκολη. Γιατί έχουμε μονάχα πέντε μαθητές. Yeah. Ε, καταλαβαίνετε και λοιπόν ότι και έχουμε... Και είναι η καταγωνισμός μεγάλος φαντάζομαι και με τα υπόλοιπα θυμνάσια. Και επειδή είναι καινούριο δεν είχε ίσως ακόμα την εμπιστοσύνη των Κονέων που ανησυχούσαν, θα λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει, ναι, θα ναι. συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει. Έχει γίνει όμως το βήμα αυτή τη στιγμή. Έγινε ένα έτσι. βήμα. Ήταν ένα όνειρο πάνω από μια δεκαπενταετία και δεν ήταν εύκολο να υλοποιηθεί. Ναι. Δεν ήταν εύκολο γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια λειτουργία από το Υπουργείο Παιδείας εκεί. Mm -hmm ζητούσαν χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα, τα οποία... χειρότερη γραφειοκρατία από τη δική μας. Ε, σε, ορισμένες... <laughs> σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι. ναι. Και μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε το Μοντρεάλ. Έχει αυτή, να τη μεσογειακή χρειά. Ναι. Γιατί η πλειοψηφία είναι το χαλικό στοιχείο. Βέβαια. Έχουμε όλα τα ωραία της φορείου αμφερικής. Mm -hmm. Εκείνο, αν θέλετε, το προτεσταντικό ήθος σκληρή εργασία ναι, και, τα λοιπά ξέρω εγώ. Διατηρεί όμως εκείνη τη, την, την ομφορφιά της μεσογειακής ξεγνιασιάς αν ναι. θέλετε. Γιατί το οποίο όμως μεταφέρεται και σε, όλα, και σε όλες τις, 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 τις πτυχές ναι. της ζωής μας. Μία εκ, εκ, των οποίων είναι και η γραφειοκρατία. <laughs> Αμήλικτη. Αλλά το ξεπεράσαμε και αυτό. Το ξεπεράσαμε και αυτό. Έχουμε επενδύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό ποσό και φυσικά τα δίδραχτα που χρεώνουμε στους πέντε εκπαθητές θα φτάνουν και να πληρώσουν είτε τους ε, καλά, πιστούς είστε, των διδασκών. Είστε έτσι. ακόμη στην αρχή. Είναι, Καταλαβαίνω στην αρχή. ότι βγαίνουν να πω να κουμπαρά λεφτά για να... Μπορέσετε έτσι να τα απεξέλθετε όταν οι μαθητέ είναι τόσο λίγοι. Έτσι. Αλλά πετύχατε, από ό,τι κατάλαβα, ένα όνειρο, όπω είπατε κι εσεί, μια μεγάλη λαχτάρα χρόνων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, αυτό που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια διαπιστώσει, ότι όταν οι μαθητές μας αποφυτούν mm -hmm. την έκτη Δημοτικού, στο γυμνάσιο είναι που διαμορφώνουν το χαρακτήρα, κάνουν φιλίε, γνωρίζονται μεταξύ του. Ο... Και εμεί, αν το δούμε, οι φιλίε που έχουν μείνει είναι συνήθω. του γυμνασίου, βέβαια, όχι, βέβαια. όχι δημοτικού. του δημοτικού. Και γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι αν θέλουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει από το 1906. Πείτε το αυτό πάλι. 1906. Το πρώτο ελληνικό ημερήσιο σχολείο, έτσι. Ε, το 1906 δημιουργήθηκε η κοινότητα το mm -hmm. 1909 το πρώτο, το πρώτο ημερήσιο ελληνικό σχολείο. Πω πω. Λοιπόν, ε, γι' αυτό φέρουμε... μιλήσαμε για ιστορική κοινότητα. Όχι, ναι, 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 ναι. ναι, Είναι η πρώτη κοινότητα που δημιουργήθηκε σε ολόκληρο το Καναδά. Ναι, ναι. Ακολούθησε η κοινότητα του Τωρόντο mm -hmm. και μετά στο Βανκούβερ και οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Αλλά η Πρώτη ήταν η κοινότητά μας το 1906. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό, το γυμνάσιο είναι εκείνο το, το όπλο αν θέλετε, ναι. το εργαλείο που θα μας δώσει την όθηση mm -hmm. για να διατηρήσουμε όλα αυτά που έχουμε αρχίσει. Γιατί μην ξεχνάτε, η αφομοιωτική δύναμη της είναι κοινωνίας... Θα είναι, πολύ μεγάλη. είναι πολύ μεγάλη. Και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι ένα παιδί στο δημοτικό, τετάρτης, πέμπτης γενιά, όπως είπατε, αν θέλετε είναι και πιο εύκολο ο γονιός να το πείσει ότι παιδί μου πρέπει να μάθεις ελληνικά. Μετά στο γυμνάσιο αρχίζει και η εφηβεία, αρχίζουν και οι αντιδράσεις. Ε, κάθε παιδί θέλει να, να είναι ένα με τα υπόλοιπα παιδιά έτσι, δεν θέλει να ξεχωρίζει, να ξεχωρίζει. Έτσι. είναι μετά από αρκετά χρόνια φαντάζομαι που ε, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τελικώς δεν ε, ψάξανε τις ρίζες τους εκεί γύρω στα μετά τα 25 28, 30 είναι που θέλουμε και πάλι να μπούμε σε μια διαδικασία και να ψάξουμε τις ρίζες μας και την ταυτότητά μας αν όμως το πετύχετε αυτό στη δύσκολη εκείνη η εποχή που, της εφηβείας που το παιδί θέλει και κιόλα. κιόλα. Ισορροπή, ισορροπή mm -hmm. έτσι, ανάμεσα σε δύο πατρίδες ουσιαστικά. Έτσι ε, Εκεί λοιπόν, εάν το προωθήσετε, το βοηθήσετε και βρείτε την ταυτότητα, την, στην περίοδο του γυμνασίου όπως λέτε, μετά τα πράγματα σαφώς θα είναι πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα. Και να σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο, η περιγραφή και δική σας είναι ξανά είστε εκεί. Σαν να τα γνωρίζετε, δηλαδή από, είναι... από πρώτο χέρι. Ναι. Και είναι έτσι. Α, εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι υπήρχε μια γενιά, δεύτερη γενιά, mm -hmm. των μεταναστών που ήρθαν τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα. Ε, εκείνο που ήταν και το τελευταίο. Έτσι, mm -hmm. από, mm -hmm. από τότε δεν επαναλήφθηκε μετά. Δεν επαναλήφθηκε προς τον Καναδά. Γιατί ναι. Ίσως αλλού να Αυτή τη στιγμή ναι. επαναλαμβάνεται. Καλά. Έτσι. Και σήμερα. Να, ναι. ε, αυτή λοιπόν η γενιά δεν ήθελε τόσο πολύ mm. να έχει ανάμειξη με οτιδήποτε ελληνικό. Ναι. Το θεωρούσαν ίσως ε, ότι ήταν και, και είναι αυτό το οποίο είπατε εσείς. Θέλουν να μην, θέλανε να μην ξεχωρίζουν. Θέλουν να είναι αποδεκτά να τα άτομα αυτό από όλους, έτσι. Να μην αισθάνονται ξένοι εντό εισαγωγικών. Έτσι, είμαστε... έτσι. Όταν φτάσανε όμω στην mm. ηλικία που κάνανε παιδιά ήδη, έτρεξαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό να χράψουν τα παιδιά του στο ελληνικό σχολείο. Και παρόλα ότι εκείνοι Αρκετοί, γιατί mm -hmm. ορισμένα πήγανε στο Σαββατιανό σχολείο, να, όχι τόσο ναι, ναι, ναι. στο ημερήσιο. Δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με την εργασία που δίνουν στο σπίτι, στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά επιμένουνε. Επιμένουνε και τα παιδιά τώρα που πήγανε στο ημερήσιο σχολείο, ξαναστέλνουν τα παιδιά τους στο δημοτικό. Είναι δηλαδή μια λυσίδα. Η οποία μέχρι στιγμή έχει μείνει αδιάσπαστη. Ναι. Να σας πω κάτι άλλο χαρακτηριστικό και συνάμα συγκινητικό. Εμείς έχουμε μια παρέλαση για την 25η Φαρτίου, mm -hmm. η οποία θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω μεγαλειώδη. Συνθήκε χερικέ τελείω αντίξωες. Μείον 8, μείον 10, με χιόνι, <σχ> με οτιδήποτε <σχ> μπορείτε να φανταστείτε έχει συμβεί. Παρόλα αυτά, βλέπετε αυτά τα φεδάκια των 7, των 8, των 9, των 10 χρονών να παρελάβουν με ενθουσιασμό, να κινούν μια ελληνική σημαία με και λαχτάρα. να επιμένουν στι γονεί του ότι θέλουν να πάνε στην παρέλαση. Στην παρέλαση, Λοιπόν, αυτό. αυτό τώρα, καλά, για μα ίσω να γίνεται και μια συνήθεια έτσι, χρόνο με χρόνο. Αλλά όταν το δει. Όταν το συνειδητοποιεί, καταλαβαίνει τι δουλειά έχει γίνει, βέβαια. Δηλαδή, εγώ. και με πιάνουν τα κλάματα να, ορισμένες ορισμένε ναι. Γιατί εγώ γεννήθηκα εδώ. Γεννηθήκατε εδώ, κύριε Παπαδάκη. Εδώ, παχών. ναι. Στην Αθήνα γεννήθηκα. Και πώ βρεθήκατε στην Καναδά. Το 69. Το 69, περίοδο της δικτακτορία. Ε, πολύ νέο, ε, ανήσυχο, ε, με άλλε ιδέε. Ήθελα να φύγω. Ε, γιατί διάλεξα το Καναδά, γιατί είχα ένα συμμαθητή μου εκεί. Δεν mm. ήξερα τι θα πει ο Καναδάς, θα είμαι και ειλικρινή, έτσι, εκτός yeah, από yeah. μια γεωγραφική αντίληψη του χώρου, ότι βρισκόταν βόρεια των Ηνωμένων Πολιτιών. Οτις Πολιτιών ή τίποτα άλλο, μα μέχρι εκεί. Ούτε, το ούτε, καιρό ούτε τον καιρό τον ήξερα πάρα <laughs> πολύ καλά. <laughs> ε, πήρα κάτι πληροφορίες από ένα ξέμπαρκο, κναυτικό εδώ στην Αθήνα, ο οποίο είχε επισκεφθεί το Μοντρεάλ, μου έδεσε κάτι, επιφανειακές έτσι, πληροφορίες και πήγα εκεί. Είναι όμω μια χώρα η οποία σε σαγηνεύει. Σε σαγηνεύει γιατί είναι οργανωμένη, mm -hmm. αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες του άλλου, Μπορεί να κάνεις και δεν θα, θα τη χρησιμοποιήσω την έκφραση γιατί είναι γενικά γνωστή αν και δεν είναι αυτή που αντιπροσωπεύει μας. Αυτό που λένε the American dream. Εμείς δεν θεωρούμε τους έφτους mm. μας Αμερικάνους, αλλά είναι μια ναι, έκφραση ναι, ναι. που είναι κοινή. Ό,τι θες να κάνεις, μπορεί να το κάνεις. Αρκεί να, να θέλεις. Αρκεί να θέλει. Αρκεί να θέλεις, να επιμείνεις και να μην σκεφτείς ότι... Μια αντικσότητα ή μια ατυχία ή μια αποτυχία mm. θα πρέπει να σε σταματήσει. Κύριε Παγώνη, ξέρετε τι με εντυπωσίασε. Είπατε πάρα πολλά βεβαίως ενδιαφέροντα. Αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα από ένα. Από αυτό που είπατε ότι οι γενιές εκείνες, δεκαετία 50, 60, 70, δεν θέλαν να θεωρηθούν ξένοι, και δεν ασχολούνταν τόσο με οτιδήποτε ελληνικό. Είτε είχε να κάνει με μαθήματα ελληνικής γλώσσας, είτε να ασχοληθούν ουσιαστικά με την ελληνική κοινότητα, έτσι, με όλα αυτά που διοργανώνατε οι Έλληνες εκεί στην περιοχή, όσοι διοργανώνατε και όσοι συμμετείχατε. Ε, το λέω εντυπωσιακό, γιατί δεν το έχω συνηθίσει σε μεγάλο βαθμό σε άλλες χώρες. Δηλαδή το μεγάλο αυτό μεταναστευτικό κίνημα της γενιάς του 60 και του 70 σε άλλες περιοχές που έχουμε έρθει έτσι σε επαφή μέσα από τη φωνή της Ελλάδας με πολλούς Έλληνες ξενιτεμένους το αντίθετο ήταν τόσο μεγάλη νοσταλγία που τελικώς μόλον αυτό τους έκανε να νιώθουν ξένοι σε μια δεύτερη χώρα δεν το αφήσανε, δηλαδή συνεχίσανε, επέμειναν πάρα πολύ ελληνικά. Ναι. Αυτό... Ενώ αυτό, ε, στο, στο Montreal, δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που μου το έχουν πει ότι το, η περισσότερη, έτσι, η πλειονότητα, δεν μιλάμε για όλους σαφώς, αυτού του μεταναστευτικού κύματος, ήθελε να ισορροπήσει λίγο περισσότερο, να, νιώσει, να μην νιώθει ξένος στο Μοντρεάλ, να μην νιώθουν ξένοι στο Μοντρεάλ και δεν συμμετείχαν τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, συνήθως συναντάμε το αντίθετο. Ναι, αλλά αυτό ισχύει και ίσχυε και εκεί. Ναι. Για αυτούς οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα στο Μοντρεάλ. Αυτοί οι οποίοι φύγανε από την Ελλάδα και πήγανε στο Μοντρεάλ mm -hmm. είναι έτσι ακριβώς όπως, όπως το λέτε ε... εσείς. Ναι. Εκείνοι όμως που γεννηθήκαν στο Μοντρεάλ τα παιδιά τους. Α, Εκείνοι... μιλάτε για αυτές τι γενιά Εγώ μιλάω για αυτή τη γενιά. Βέβαια, τη βέβαια. δεύτερη γενιά Η δεύτερη γενιά που σε όλο μια τον κόσμο. στιγμή το μοναδικό που είχε σαν σαν να συγκρίνει ας πούμε είναι τους γονείς οι οποίοι δουλεύανε θα το πω έτσι για να κάνω έμφαση περισσότερο οι του 24 ώρες το 24 ώρα. Ναι, ναι, μα έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, είχαν ένα ήταν κλειδί... Ήταν άνθρωποι που φύγανε και, κρεμ... και δεν είχαν ένα, έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, είχαν ένα κλειδί τα παιδιά κρεμασμένο στο λαιμό τους mm -hmm. για να, όταν θα τελειώνανε σχολείο να ανοίξουν να μπουν γιατί στο σπίτι δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. κανείς. κανείς έτσι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν κάνανε παρέα με καναδεζόπουλα. Mm -hmm. Τα οποία πηγαίνανε και στο σπίτι τους και βλέπανε τώρα τον πατέρα και τη μάνα πιο εξελιγμένη. τώρα πιο, το, το κατάλαβα πλήρω. Η δεύτερη γενιά σαφώ σε όλο τον κόσμο έτσι, ήταν παιδιά τα οποία ήταν διχασμένα στο σπίτι ήταν τα ελληνικά... Και έξω όλοι οι φίλοι τους μιλούσαν μια άλλη γλώσσα, είχαν άλλα πράγματα. Ε, αυτό μιλάω. Όταν όμως φτάσανε σε μια ηλικία που μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι... Ναι, ναι. Τρέξανε να βρουν την ταυτότητα και πάλι, βέβαια. Και τι τις είναι, ρίζες. Έτσι, είναι, έτσι. Είναι. Και τι ρίζες. Ε, δεν θέλω ούτε μουσική ανάσα να πάρουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η κουβέντα. Και φοβάμαι έτσι ότι μπορεί να μην μας φτάσει ο, ο χρόνος, η ώρα. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει έτσι ένα νέο μεταναστευτικό κύμα προς το Μόντρεαλ, προς άλλες περιοχές υπάρχει, το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ έντονο προς την Αυστραλία, ειδικά μου λένε από την Αυστραλία άνθρωποι που ήταν στην Αυστραλία, Έλληνες είχαν πάει. Τα πράγματα βελτιώθηκαν κάπως στην πατρίδα μα γυρίσαν οπότε στην πατρίδα μας και τώρα που δυσκόλεψαν πάλι επιστρέφουν Ξανά στην Αυστραλία. Ε, Ευρώπη, ξέρω, υπάρχει ένα έντονο μεταναστευτικό κλίμα, πολύ έντονο προς τα ε, Αραβικά Εμμυράτα. Mm. Έλληνες φεύγουν αρκετοί προς τα εκεί, γιατί υπάρχει δυνατότητα εργασίας, μόλον ότι η κουλτούρα είναι τελείως διαφορετική. Προς τον Καναδά δεν υπάρχει, είναι δύσκολο. Ναι, ναι. όχι. Αυτοί οι οποίοι γεννηθήκαν εκεί και έχουν την υπηκότητα, είναι εύκολο να έρθουν. Ναι. Έρχονται, είναι εύκολο δηλαδή να ταξιδέψουν και να, να εισαχθούν στο, στη χώρα. Mm -hmm. Εύκολο να βρουν δουλειά, όχι. Και δεν είναι εύκολο γιατί απλούστατα είναι τόσο πολύ ξεκομμένοι από τη σημερινή πραγματικότητα που τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Τώρα, και η οικονομική κατάσταση δεν είναι πλέον Ναι. Ανθ, Απ' την άλλη όμως ε, είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Mm. Δεν έχουν εκείνα τα πτυχία αν θέλετε που θα αναγνωριστούν ή εκείνη την ειδικότητα που θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν εκεί και να βρουν δουλειά. Μάλιστα. Τώρα στο, στη δική μας την περιοχή... Οπότε δεν υπάρχει και μεγάλο μεταξύ έρχονται, ευτυχικό. Δηλαδή, έρχονται, αλλά δηλαδή όχι δεν σε... έχω στοιχεία mm. να mm -hmm, σας mm -hmm. πω, mm -hmm. αλλά ένας αρκετά σημαντικός αριθμό έρχεται. Ε, τους δυσκολεύει η γλώσσα, γιατί εκεί που είμαστε εμείς η κύρια γλώσσα είναι γαλλικά. Τα χαλικά, ναι. Εκείνοι όταν φύγανε όμως μιλάγανε αγγλικά, mm. τα οποία ίσως να τα διατηρήσανε ερχόμενοι στην Ελλάδα, ίσως όχι. Αλλά και να τα διατηρήσανε τα αγγλικά τους έρχονται τώρα στο Μοντρεάλ και για να βρούνε μια δουλειά στο Μοντρεάλ πρέπει απαραίτητα να μιλάνε καλικά. Μάλιστα πάνω από οτιδήποτε άλλο πρέπει να μιλάνε καλικά. Ορισμένοι έχουν συγγενείς εκεί. Mm. Οι οποίοι είναι εκδικτυωμένοι κατά κάποιον τρόπο και επιδιώκουν να τους εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν και τα λοιπά. Ε, δεν είναι εύκολο και το βλέπουμε. Εκείνο όμως που είναι ανησυχητικό είναι για εκείνους οι οποίοι ξεκινάνε χωρίς να έχουν την υπηκότητα. Mm, και έχουν παρασυρθεί είτε από τη δική τους έτσι ανάγκη είτε από ορισμένου επιτίδιους οι οποίοι τους υπόσχονται ότι για μια σχετική αμοιβή θα μπορούν να κατακτοποιηθούν. Και, μια που και παίρνουν ήσουν... την αμοιβή εκ των προτέρων, α πούμε. Και, και τελικώς... αν δεν είναι εκ των προτέρων, μπορεί να πάρουν μια προκαταβολή, να πληρώσουν εκεί κτλ. και μια που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε όλους που μας ακούνε ότι να μην το επιδιώκουν, να μην το επιχείρουνε. Ο Καναδάς έχει μια πάρα πολύ αυστηρή και μεταναστευτική πολιτική. Mm -hmm. Όποιο έρθει χωρίς να έχει εξασφαλίσει την άδεια παραμονής από πριν δεν μπορεί να μείνει. Δεν μπορεί να μείνει. Ό,τι και να κάνει. Είναι δηλαδή να μην ξοδεύονται, να μην ξοδεύουν τα λεφτά τους, να μην χάνουν το χρόνο τους, γιατί δεν θα μπορέσουν να μείνουν. Πρέπει να κάνουν αίτηση εδώ και το εδώ είναι στην Ιταλία, στη Ρώμη, γιατί εκεί είναι οι μεταναστευτικές υπηρεσίες του Καναδά. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, να συμπληρώσουν μια αίτηση, η οποία μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο να πάρουν απάντηση. Να πάρουν απάντηση. Έτσι, αλλά μην το επιχειρούν, μην το επιδιώκουν, γιατί θα απογοητευτούν, θα χάσουνε την, την ώρα τους, τα χρήματά τους, mm -hmm. θα στεναχωρηθούν και δεν θα βγάλουν και αποτέλεσμα. Κύριε Παγώνη, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στο Μοντρεάλ, ε, στη δική σας ελληνική γειτονιά, δηλαδή πόσο έχουν αλλάξει με τους συμπατριώτες μας εκεί. Τα πράγματα από τότε που εσείς φύγατε, μικρό παιδί από την Αθήνα τότε, καταγωγή από την Άξο μου πατέ, Ναι, από την Άξο. Από το υπέροχο νησί μας. Σε σχέση με τώρα, δηλαδή πόσα είναι όλα αυτά τα οποία έχετε πετύχει οι Έλληνες κοινότητα του Μοντρεάλ και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα, γιατί μιλάμε για άλλε εποχέ όταν φύγατε, έτσι. Δεν υπήρχε δυνατότητα να επικοινωνήσει εύκολα τηλεφωνικώ με του ανθρώπου σου. Ήταν πολύ δύσκολο το να. Και τώρα η απόσταση είναι πολύ μεγάλη με το Μοντρεάλ, έτσι. Για να έρθει κανεί αεροπορικό πάλι δεν είναι εύκολο. Πώ όμω έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαν εκείνε τι δεκαετίε του 50, 60, 70. Ο Σιπτοπλίστων ήταν από περιφέρεια. Ναι. Με πολύ λίγες δυνατότητε. Ε, Είτε δεν είχαν πάει σχολείο. Περισσότεροι μπορούν να είχαν πάει και μερικές τάξεις του δημοτικού. Οπότε εκεί βρήκαν δουλειά πούμε, σε εργοστάσια, εργοστάσια και λοιπά. Εκεί λοιπόν θαυματουργήσανε. Mm. Θαυματουργήσανε γιατί σχεδόν όλοι γίνανε νοικοκυρέοι με το σπίτι τους, με τις δουλειές τους, με, τα, με τις αποταμιεύσεις τους, με τα αυτοκίνητά τους. Κυρίως όμως σπουδάσανε όλοι, μα όλοι τα παιδιά τους. Mm. Και σήμερα αυτή η γενιά, η δεύτερη και ενδεχομένω και η τρίτη γενιά, η οποία τώρα αρχίζει να ενηλικιώνεται, είναι καθηγητές φανεπιστημίου, γιατροί δικηγόροι, συμβολεογράφοι, λογιστές, μηχανικοί, επιχειρηματίες. Έχουν και τον ανάλογο σεβασμό εκεί στο Μοντρεάλ. Η ελληνική παρικία mm -hmm. από τους μη Έλληνες έχει πολύ μεγάλο σεβασμό για το, για το λόγο τον οποίο σας περιέγραψα. Mm -hmm. Έτσι. Είναι δηλαδή μια εθνική ομάδα που έχει συνδράμει Πολλά Στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Και mm -hmm. αυτό εκτιμάται θεόντως. Ναι. Δεν είμαστε ματσαράκι, δεν είμαστε ξέρω εγώ, αυτού του είδου. Ναι, ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, δουλέψανε πάρα πολύ και καταφέρανε. Σκληρά έτσι, mm. και, και, και τα καταφέρανε. Ορισμένη δε από αυτούς είναι σήμερα πολυεκατομμυριούχοι. Μάλιστα. Δηλαδή, παιδιά. Νέα που ξεκινήσανε σας είπαμε, πολύ λίγα εφόδια και σήμερα διαφεντεύουν αυτοκρατορίες ολόκληρες. Δηλαδή είναι ένα εκπληκτικό θαύμα να το δει Δεν είναι μόνο η κοινότητά μας η ναι, οργανωμένη, ναι. είναι και οι άνθρωποι ατομικά που είχανε τεράστιες επιτυχίες. Τελικώς πρέπει να φύγουμε, να έρθουμε στα δύσκολα, να φτάσουμε στον πάτο του βαρελιού για να φτάσουμε λίγο πιο ψηλά μετά Αυτή, αυτό που τη φυλή ναι. μας, τον Έλληνα. Δεν μ' αρέσει και δεν νομίζω ότι είναι η θέση μου mm. να κάνω τη σύγκριση με την Ελλάδα στην οποία έχω ένα αθεράπευτο έρωτα. Ναι, ε, ναι, το φαντάζομαι. Μπορώ όμως να σας πω το εξής και βγάλετε τα συμπεράσματα εσείς. Ότι ναι, όταν δεν έχεις τίποτα, όταν έχεις ανασφάλειες, όταν ξέρεις ότι δεν μπορείς να στηριχτείς φουθενά, ότι δεν έχεις την οικογένεια, τους mm -hmm. φίλους, τους συγγενείς να σε στηρίξουν και η μόνη δύναμη είναι η δική σου. Προσαρμόζεσαι στις συνθήκες του του τόπου και βάζεις το κεφάλι κάτω ή με το κεφάλι ψηλά, όπως θέλετε πάρτε το, και δημιουργείς. Και δημιουργείς. Αυτή είναι. Αυτοί οι άνθρωποι που έτσι αναφέρατε που είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δημιουργημένοι πλέον. Όπως είπατε πολλοί εκατομμυριούχοι. Έχουν μπει σε μια διαδικασία που συμβαίνει τις περισσότερες φορές που η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας... που της έχετε και έναν φοβερό έρωτα όπως είπατε... και άλλοι μόνο, αν δεν είχατε... έχουν πει σε μια διαδικασία τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα... και για άλλη μια φορά, γιατί έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν... η πατρίδα χρειάζεται τη βοήθεια των παιδιών τη των Ελλήνων που είναι έξω. Και πάντα οι Έλληνες έξω, στις δύσκολες στιγμές... Αυτοί ήταν που βοηθούσαν, με όποιον τρόπο, είτε πνευματικά είτε οικονομικά, γιατί βοήθεια μπορεί να μην είναι πάντα οικονομική. Έχουν μπει σε μία τέτοια διαδικασία. Έχω, πολλές φορές έχω μία αίσθηση ότι οι άνθρωποι που τελικώς καταφέρανε πάρα πολλά και καταφέρανε πάρα πολλά ξεκινώντας έτσι από το μηδέν, από πολύ δύσκολες καταστάσεις και φτάσανε πολύ ψηλά, δεν τρέφουν τον ίδιο έρωτα για την πατρίδα όπως... Άλλοι ας πούμε. Ναι. Θα σας πω, θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Το 1912 mm -hmm. άδειασε το Μοντρεάλ από εκείνους που ήρθαν εδώ να πολεμήσουν. Ναι. Το 2016, το 2015, το 2017. Θα συμβαίνει αυτό. Και δεν συμβαίνει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας επιχειρηματίας, ιδιαίτερα αν είναι πάρα πολύ επιτυχημένος... Είναι πάνω απ' όλα επιχειρηματίας. Είναι επιχειρηματίας. Mm. Δηλαδή για να έρθει να επενδύσει θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που του εγγυάοτε ότι θα βγάλει κλεφτά. Έτσι, mm. του εγκυαόνται το κέρδος. Ο σκοπός του είναι αυτός. Mm. Δεν έρχεται να βοηθήσει με την έννοια να χτίσει μια βιβλιοθήκη, ξέρω εγώ, όπως mm, mm. ήταν η μεγάλη ευεργέτης, έτσι. Θα έρθει γιατί νομίζει ότι επενδύει, το συμφέρει και την ίδια στιγμή βοηθάει. Mm -hmm. Ήτανε μια εποχή πριν να ξεσπάσει η κρίση, γιατί υπήρχαν μερικές προτάσεις δε... δεαλιστικές από τη μεριά της Ελλάδος και ήρθανε αρκετοί και χτίσανε ξενοδοχεία. Mm -hmm. Όχι πάρα πολύ μεγάλες μονάδες, αλλά χτίσανε ξενοδοχεία. Οι περισσότεροι δεν τα κρατήσανε γιατί δεν ξέναν και από ξενοδοχεία. Κάνανε άλλες δουλειές εκεί. Ηταν στην εστίαση ή το οτιδήποτε άλλο. Αλλά επειδή ήταν πρόταση πολύ ιδεαλιστική, ήρθανε. Ε, αυτό δεν επαναλήφθηκε. Οι σημερινοί λοιπόν μεγάλοι θα θέλανε να έρθουν αν μπορούσαν να εξασφαλίσουν εκείνες, να τις πω εγγύησει και να τις πω. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε εκεί έμαθαν να δουλεύουν αλλιώ. Να δουλεύουν διαφορετικά. Έτσι. Καμία σχέση με τον τρόπο δηλαδή, που μιλάς δηλαδή, δηλαδή, εδώ. δεν μπορεί να υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο δεν ξέρει το τι σου ξημερώνει. Ναι, ναι. Είπα ότι δεν θέλω να πηλήσω mm. για την Ελλάδα και δεν θέλω να κάνω σύγκριση. Αλλά να είναι... πάμε πάλι πίσω στο Μοντρεάλ τότε και να μου πείτε για την ε, ιστορική αυτή ελληνική κοινότητα τα επόμενα σχέδια. Ε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι διοργανώνετε πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και για τα ελληνικά σχολεία. Ε, κατά πόσο αυτές τις εκδηλώσεις και τα άμεσα σχέδια πια είναι, αν έχετε αλλά και κατά πόσο αυτές οι εκδηλώσει όταν φέρνετε και Έλληνες από εδώ, αλλά και Έλληνες εκεί που διοργανώνεται διάφορα πολιτιστικά δρόμενα, τις αγκαλιάζουν και οι ξενόγλωσσο και οι μη Έλληνες. Ε, θα μπορούσα να πω έτσι εύκολα όχι. Mm. Η ξενόγλωσση δεν το, δεν το ζουν, δεν το βλέπουν, ίσως και να, ευθυνόμαστε κι εμείς. Γιατί Ό, δεν το διαφημίζουμε έτσι στο, στο ναι. Δεν έχουμε αυτή την εξωστρέφεια. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, επιδιώξαμε σε μια στιγμή με έναν γενικό πρόξενο που υπηρετούσε εκεί, τη στιγμή που είχε αρχίσει εδώ η κρίση, mm -hmm. και αυτό που βγαίνει προς τα έξω ήταν πάρα πολύ αρνητικό, αρνητικό για την, για την Ελλάδα. Ελλάδα ναι. Εμείς λοιπόν, εκείνος και εγώ είχαμε μια κοινή αντίληψη ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το ισορροπήσουμε με τι έχει η Ελλάδα που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο, πολιτισμό. Έτσι, αυτό το πλούσιο πολιτισμό. Και να βγούμε προς τα έξω. Mm. Δηλαδή, να έρθει ένα από τα εθνικά μας θέατρα, να δώσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, η οποία είναι φασίγνωστη και στους ναι, μη ναι, Έλληνες, ναι. έτσι. Με Υπέρτιτλου. Υπέρτιτλου. Εντάξει. Να έρθουν οι ξένοι και να δουν πραγματικά ότι αυτή είναι η Ελλάδα, όχι εκείνη. Του που τα μέσα μαζική ενημέρωση, βέβαια. Εντάξει. Δεν ευόδοσε. Mm. Γιατί, Γιατί είχαν την απέτηση μια παραγωγή αυτού του είδου να την αναλάβουμε εμεί εξ ολοκλήρου οικονομικά mm. και θα μα τύχιζε γύρω στι 250 με 300.000 δολάρια. Ε, βέβαια, βέβαια, γιατί μιλάμε ένα για πολύ μεγάλη είναι παραγωγή. Ένα ποσό που είναι δηλαδή απαγορευτικό, mm -hmm. γιατί εντάξει, αν πουλάγαμε αρκετά εισιτήρα μπορεί να τα πιάνουμε τα λεφτά, αν όχι, αν όχι τι ναι. θα γινόταν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε με ένα, ένα τεράστιο προπολογισμό, αλλά τα οικονομικά μας δεν είναι ανθήρα, με την έννοια ότι ερχόμαστε με το ζόρι Χαρά βγες ναι, 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 νερά μα... έτσι Με... Είναι Την έχουμε πλεονάσματα δύο... Είναι πολύ συγκεκριμένο έτσι, έτσι Δίνεται ναι, ναι, για την εκπαίδευση ναι, ναι. Δίνεται για συγκεκριμένες εκδηλώσεις Για συγκεκριμένα ναι, 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 ναι. πράγματα Απ' την άλλη ε, Έχουμε ανάγκη εμείς Εκτός της εξωστρέφειας Έχουμε ανάγκη εμείς Την ανανέωση Πολιτιστική Η οποία δεν έρχεται εύκολα ναι, είναι και δηλαδή, αγώσταση, βέβαια, είναι όλα μαζί. Θέλουμε μια ένεση, mm. μια ένεση πολιτισμού και δεν ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Να, τώρα θα έρθει η κυρία Δεμήρη ε, η οποία ε, μας βρει και εκείνη. Ναι. Έτσι, εμείς ενθουσιαστήκαμε γιατί παρουσιάζει μια ποιότητα μουσικής τελείως διαφορετική. Έρχονται. Έρχονται, ναι, ναι, μου το έκαναν. έτσι. Έρχονται. Αλλά δεν θέλουμε εμεί σαν κοινότητα ένα που ζού έτσι. Δηλαδή εκεί Όχι, που Όχι, δεν Θέλετε. Που θα πιούνε, τον θα, σύγχρονο, θα χορέψουν. Τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Ναι. Μιλήσατε για ένεση κιόλα πολιτισμού. Έτσι. Δηλαδή, να, να φέρετε την Ελλάδα φεστιβάλ, του σήμερα, την ποιοτική το Ελλάδα του σήμερα. Ναι. Στο οποίο να, ναι. έρχονται και οι ε, Τώρα ξανά υπήρχε παλιά ένα. Φεστιβάλ που κράταγε και μερικές μέρες, είχε σταματήσει, τώρα το αναβιώνει πάλι με τη συνεργασία και τη δική μα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τόσα πολλά πολιτιστικά δρόμενα, τόσα προγράμματα που θα μπορούσαν και δεν θέλουμε να μας τα πληρώσουνε. Αλλά δεν θέλουμε να ξοδέψουμε και μισό εκατομμύριο. Ε, όχι, όχι. Ναι. Θέλει ναι. ένα συνδυασμό, Έτσι, το ναι, κατανοώ. Ναι, ναι. Να υπάρχει μια, 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 μια λογική δηλαδή ναι. αντιμετώπιση του όλου θέματο. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλη αυτή την κουβέντα που είχαμε. Θα μπορούσαμε νομίζω όλη μέρα, όχι μία ώρα, όλη μέρα με τον κύριο Παγώνη από την ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ να συζητούσαμε για τους Έλληνες εκεί, για όλα αυτά που κάνουν τα υπέροχα, για την άποψή του για την Ελλάδα, για την ομογένεια. Ε, αλλά και αυτή η μία ώρα ήταν, πιστεύω, έτσι πολύ καλή και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας είχα εδώ. Θέλω να πιστεύω θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας. Έστω και τηλεφωνικός από το Μοντρεάλ με όποια επόμενη δραστηριότητά σας. Και σας ευχαριστώ θερμά. Η χαρά είναι αποκλειστικά δικιά μου. Γιατί μας δίνεται μια ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με όλους τους ακροατές σας όλα τα πλάτη και μήκη της γης έτσι γιατί νομίζω ναι, ότι ναι, ακούγεται παντού. παντού Απ' την άλλη να σας μεταφέρω και τη Λαχτάρεγκ τη δική μας για οτιδήποτε είναι ελληνικό Εμείς φτιάξαμε μια άλλη Ελλάδα και μια πολύ μικρή Ελλάδα αλλά είναι μια Ελλάδα που χάλεται, σκέφτεται και δημιουργεί αλλά ελληνικά και εμεί, ε, ως ε, φωνή της Ελλάδας μιλώντας έτσι, εκ μέρους όλων εδώ των συναδέλφων προσπαθούμε να είμαστε η γέφυρα μεταξύ αυτής της μικρής Ελλάδας που έχετε κάνει και της μητέρας πατρίδας και ελπίζω να το καταφέρνουμε. Θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία κύριε Παγώνη. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσά και σε όλους τους Έλληνες στο Μοντρεάλ. Και σε εσά, Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Κουβέντε Μακρινέ. Ο κύριο Νίκο Παγώνης, πρόεδρο ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ. Ευχαριστώ θερμά τον Χρήσο Γιανόπουλο σε ρύθμιση του ήχου. Και θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά, φίλε και φίλοι. και τι θάλασσε περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δύο έφυγε, κρατάω και δύο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιο είπε πω η αγάπη ένα αστέρι κατοικεί αύριο βράδυ θα με Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά αύριο βράδυ θα αναρκά. δέντρα τραγουδώ κάποιον αγαπάω κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ περπατώ και πάω Κάποιο είπε πω ο δρόμος είναι η φλεβα της φωτιάς. Thank you.